Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για την πρόσκληση. Η ομιλία μου αναφέρεται στα μονοχωριακά δίδυμα. Ο προφέσορ Χαντάτ πριν σας εξήγησε με λεπτομέρειες από πού προκύπτουν, μονοζυγωτικά ή διζυγωτικά. Οι πολύδημες κύσεις έχουν αυξηθεί είτε από την ηλικία της μητέρας ή από τις μεθόδους εξωματικής γονιμοποίησης. Παρ' όλα αυτά, εγώ αυτό που έχω να τονίσω και είναι σημαντικό στην εξέταση των μονοχωριακών διδύμων, ότι όχι, δεν είναι όλα τα μονοχωριακά δίδυμα μονοζυγωτικά. Και αυτό, όπως φαίνεται από τις μελέτες πρόσφατες επιγενετικής που έχουν δείξει με πολύ εύστοχη παρατήρηση ότι τα δίδυμα αυτά είναι identically different, το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει μία μελέτη όπως αυτή που παρουσιάζονται 13 περιπτώσεις μονοχωριακών διζυγωτικών διδύμων μέσα από φαινοτυπικές διαφορές ανάμεσα στα δίδυμα. Δηλαδή, σκανάρανε δίδυμα και είδανε ότι από δίδυμα που ήταν discordant for anomaly, πηγαίνοντας και ερευνώντας το γενετικό υλικό, βρέθηκε ότι προέρχονται από διαφορετικό οάριο. Επίσης, εμφανίζεται τελευταία στη βιβλιογραφία ο τύπος αυτός of intermediate twinning, που οφείλεται σε χειμερισμό, όπου δηλαδή υπάρχει γενετικό υλικό παραπάνω από αυτό που παρατηρείται στις μονοχωριακές κοιήσεις και μάλιστα οι μελέτες κατευθύνονται προς πιθανή αιτιολογία του συνδρόμου TTTS. Αποτελούν το 30% των πολύδημων κοιήσεων τα μονοχωριακά δίδυμα και για να πούμε ότι είναι μονοχωριακά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο τρίμηνο που είναι πολύ σημαντικό στο περιχογράφημα, ο καθορισμός της χωρειονικότητας. Είναι εύκολο για κάποιον που κάνει περιχογραφήματα μευτικά, αναζητεί να δει αυτά τα δύο σημάδια, το T-sign και το lambda-sign. Το lambda-sign είναι χαρακτηριστικό της διχωρειονικότητας, ενώ το T-sign ή inverted lambda-sign είναι χαρακτηριστικό της μονοχωριονικότητας. Στην περίπτωση των μονοχωριακών μονοαμνιακών διδύμων δεν υπάρχει μεμβράνη ανάμεσα στα μονοχωριακά δίδυμα, αλλά βλέπεις μία μεμβράνη γύρω-γύρω από τα δίδυμα. Προσοχή, χρειάζεται τις περισσότερες φορές διακολπική η περιχογραφική εξέταση για να είμαστε σίγουροι. Πώς χρονολογούμε τα δίδυμα αυτά? Αν η κοίηση είναι από εξωσωματική γονιμοποίηση, που είναι πλέον η μειονότητα στις μονοχωριακές κοίησεις, τότε μπορεί να γίνει από το date of egg collection. Όμως, επειδή οι περισσότερες κοίησεις είναι αυτόματες οι συγκεκριμένες, συνήθως επιλέγουμε το dating από το CRL, στο υπερογράφημα της αυγενικής διαφάνειας του μεγαλύτερου εμβρίου. Τι κάνουμε μετά? Πολύ σημαντικό να κάνουμε labeling των διδύμων, δηλαδή να πούμε ποιο είναι ένα και ποιο είναι δύο. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί πάντα το twin one πρέπει να παραμείνει twin one μέχρι το τέλος της κοίησης, ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχει discordant anomaly, για να ξέρουμε για ποιο δίδυμο μιλάμε και με τι χαρακτηριστικά παρουσιάζεται το δίδυμο αυτό μέχρι το τέλος της κοίησης. Συνήθως θα χαρακτηρίζουμε σαν δεξί-αριστερό, άνω-κάτω. Πολύ σημαντικό είναι να βλέπουμε την έκφυση του ομφαλίου λόρου, αν είναι marginal, αν είναι βιλαμέντους, αν είναι κεντρική έκφυση από τον πλακούντα, αλλά και ένας εύκολος τρόπος για να ξεχωρίσουμε τα δίδυμα, ειδικά σε μονοχωριακές κοιήσεις, είναι αν ένα από αυτά έχουν μονήρη ομφαλική αρτηρία, που είναι ένα συχνό έβριμα. Αν χρειαστεί να παρέμβουμε και να κάνουμε ένα τεστ προγεννητικού ελέγχου, όπως είναι η λήψη τροφοβλάστης ή έμνη παρακέντηση, πρέπει πρώτα να έχουμε κάνει μια αξιολόγηση του ρίσκου για χρωμοσωμικές ανομαλίες. Ξέρουμε ότι στα δίδυμα είναι χαμηλότερο η διαγνωστική ακρίβεια των screening tests, στα διχωριακά σίγουρα, ενώ στα μονοχωριακά έχουμε ένα ρίσκο, το οποίο προκύπτει μέσα από λογάριθμους σαν το μέσο όρο του ρίσκου. Όσον αφορά λοιπόν τις επεμβάσεις προγενετικού ελέγχου, ενώ στα διχωριακά δίδυμα επιλέγουμε να κάνουμε στο πρώτο τρίμηνο λήψη τροφοβλάστης 2 φορές, δηλαδή από τις 2 μεριές και από τους 2 πλακούντες, και να κάνουμε λήψη αμνιακού υγρού και από τους 2 σάκους, στην περίπτωση των μονοχωριακών διδύμων μπορούμε, αν επιλέξουμε να κάνουμε λήψη τροφοβλάστη, να πάρουμε ένα δείγμα από τον πλακούντα, αλλά προσοχή, πάντα πρέπει να παίρνουμε 2 δείγματα από το αμνιακό υγρό, ακριβώς για το λόγο που σας είπα, ότι δεν είμαστε σίγουροι πάντα ότι τα μονοχωριακά δίδυμα έχουν 100% το ίδιο γενετικό υλικό. Είναι κοιήσεις με αυξημένη περιγενετική νοσηρότητα και θνησιμότητα, γι' αυτό και το πρόγραμμα παρακολούθησης είναι τελείως διαφορετικό από μία κοίηση.
πρέπει να κάνουν όλα τα οι περιπτώσεις αυτές υπερηχογράφημα αυγενικής διαφάνειας. Από τις 16 εβδομάδες και μετά, σύμφωνα με τα NICE Guidelines, πρέπει να τα παρακολουθούμε ανά 2 εβδομάδες. Γιατί, για τους λόγους αυτούς που βλέπετε, είναι κοιήσεις που έχουν επιπλοκές, όπως είναι το σύνδρομο TDTS, η εκλεκτική καθυστέρηση της αύξησης, το Twin Anemia Polycythemia Sequence Σύνδρομο, μπορεί να έχουμε ενδομήτριο θάνατο του ενός από τα δύο έμβρια και το άλλο να επιζήσει, μπορεί να έχουμε μονοχωριακές, μονοαμνιακές κοιήσεις, αλλά και το TRAP sequence που εμφανίζεται στο πρώτο τρίμηνο. Βλέπετε στην διαφάνεια αυτή πόση μεγάλη διαφορά έχει η περιγενετική θνησιμότητα και νοσηρότητα ανάμεσα στις διχωριακές και μονοχωριακές κοιήσεις, όπως και ανάμεσα στα διαμνιακά και μονοαμνιακά μονοχωριακά δίδυμα. Έτσι λοιπόν στο πρώτο τρίμηνο χρονολογούμε την κοίηση, λέμε ποιο είναι Twin 1, ποιο είναι Twin 2, καθορίζουμε την αμνιονικότητα, αν είναι μοναμνιακά ή διαμνιακά, κάνουμε screening για χρωμοσωμικές ανομαλίες, screening για δομικές ανομαλίες, βλέπουμε αν υπάρχει TRAP, καθώς και έχουμε μία πρώτη εκτίμηση για την εμφάνιση ενός πρώιμου συνδρόμου TDTS. Γνωστό το σύνδρομο TDTS, Twin-to-Twin Transfusion Syndrome ή σύνδρομο εμβριοβιακής μετάγγισης. Χαρακτηριστικά ευρήματα είναι η διαφορά στο αμνιακό υγρό ανάμεσα στα δύο μωρά. Το ένα μωρό είναι δότης, το άλλο μωρό είναι δέκτης. Εμφανίζεται συνήθως από τη 16η ως την 26η ή 28η εβδομάδα κοίησης. Οφείλεται σε αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις του πλακούντα ανάμεσα στα δίδυμα, που τις περισσότερες φορές είναι αμφίδρομες. Έτσι, έχουμε την εμφάνιση ενός εμβρίου δότη και ενός εμβρίου δέκτη. Το έμβριο δέκτης δέχεται το περισσότερο αίμα, οπότε έχουμε πολυουρία, υδράμνιο και ύδροπα, ενώ ο δότης εμφανίζεται με ολιγουρία, ολιγάμνιο και πολλές φορές γίνεται stack twin. Χαρακτηριστικά, έχουμε πολύ αμνιακό υγρό γύρω από το σάκο του εμβρίου, στον σάκο του εμβρίου δέκτη, με μεγάλη οροδόχο κίστη. Αντίθετα, στο σάκο του εμβρίου δότη έχουμε πολύ λίγο αμνιακό υγρό και δεν φαίνεται στο στάδιο 2 ειδικά η οροδόχος κίστη. Εδώ φαίνονται τα 5 στάδια του συνδρόμου, σύμφωνα με το Quintero Staging, το οποίο Quintero Staging στο Cincinnati School έχει υποδιαιρεθεί ανάλογα με την επιβάρυνση, την καρδιακή επιβάρυνση στο έμβριο δέκτη, ενώ το CHOP score, που είναι ένα cardiovascular score system που χρησιμοποιούν στη Φιλαδέλφια, έχει ακόμα 12 παραμέτρους για να αξιολογήσει την καρδιακή επιβάρυνση στο έμβριο δέκτη από το σύνδρομο, που όμως έχει φανεί ότι δεν είναι τόσο χρήσιμη. Γίνονται προσπάθειες να πάμε πιο πίσω, δηλαδή πιο πριν στην εγκυμοσύνη από τις 16 εβδομάδες, για να δούμε αν είναι πιθανό να εμφανιστεί αυτό το σύνδρομο, και φαίνεται ότι παρατηρώντας διαφορά στην αυγενική διαφάνεια, διαφορά στο CRL πάνω από 10% και αυγενική διαφάνεια πάνω από 95% με παθολογικές ροές στη ροή του φλεβόδου σπόρου, μπορεί να είναι μια πρώιμη ένδειξη του συνδρόμου. Σε κάθε περίπτωση αξιολογούμε την ομφαλική αρτηρία, τη μέση εγκεφαλική αρτηρία, την καρδιά και την δεξιά μεριά της καρδιάς, καθώς και τη ροή στο φλεβόδι πόρο. Σύμφωνα με αυτή την πρόσφατη μελέτη από το St. George, από την Άσμα Καλίλ, φαίνεται ότι είναι διαφορετική η προσέγγιση του συνδρόμου πριν τις 18 εβδομάδες, όπου εκεί, για να πούμε ότι υπάρχει υδράμνιο, δεν περιμένουμε να πάει το αμνιακό υγρό σε 10 εκατοστά, αλλά στα 6 για το σάκο του εμβρίου δέκτη. Από τις 18 με τις 20 εβδομάδες το ποσό του αμνιακού υγρού που χαρακτηρίζεται σαν υδράμιο είναι στα 8 εκατοστά, ενώ μετά τις 20 εβδομάδες 10 εκατοστά και πάνω αμνιακό υγρό χαρακτηρίζεται σαν υδράμιο, οπότε μπορούμε να έχουμε stage 1, ειδικά αν ο σάκος του εμβρίου δότη έχει πολύ λίγο αμνιακό υγρό. Χαρακτηριστική είναι η απεικόνιση, όπως φαίνεται στη διαφάνεια, της μεμβράνης που κάνει folding στην περίπτωση του εμβρίου δότη, ενώ δεξιά πάνω φαίνεται ομφάλιος λόρος, όπως εμφανίζεται στην περίπτωση που υπάρχει stack twin. Υπάρχει πιθανότητα από το στάδιο 1 που εμφανίζεται αρχικά σε 15% των περιπτώσεων να γίνει στάδιο 2, στάδιο 3 ή στάδιο 4. Σε ένα 85% των περιπτώσεων όμως το στάδιο παραμένει σταθερό. Άρα η overall survivor στο TDTS είναι στο 86% για το στάδιο 1. Προσοχή.
Γιατί μας ενδιαφέρει το σύνδρομο αυτό, γιατί σχετίζεται με πολλές επιπλοκές. Σχετίζεται με ενδομήτριο θάνατο, σχετίζεται με προβλήματα στην καρδιά, με νευρολογικά προβλήματα, ενώ σημαντικό είναι το πρόβλημα που ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε, ειδικά συμβουλευτικοί, όταν υπάρχει θάνατος ενός από τα δύο έμβρια και το άλλο έμβριο επιζεί, που υπάρχει μέχρι και 50% αναπηρία στο μωρό που μένει, ειδικά αν ο θάνατος συμβαίνει μετά τις 24 εβδομάδες κοίησης. Μπορούμε να προβλέψουμε το πόσο άσχημα θα εξελιχθεί το σύνδρομο αυτό και αν η θεραπεία θα είναι επιτυχής. Υπάρχουν scoring systems, όπως αυτά που βλέπετε στη διαφάνεια, που αξιολογούμε την εμφάνιση, την ηλική εμφάνιση. Όσο πιο νωρίς εμφανίζεται το σύνδρομο, όσο μικρότερος είναι ο τράχυλος, όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά στην ανάπτυξη των εμβρίων και όσο πιο παθολογικά είναι τα ντόπλερ στα έμβρια, τόσο χειρότερη είναι η πρόγνωση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε 70% των περιπτώσεων των εμβρίων που είναι δέκτες υπάρχει παθοφυσιολογική διαταραχή, ειδικά στην καρδιά, ενώ συχνά στο έμβριο δέκτη εμφανίζεται λειτουργικής φύσης ανομαλία στην πνευμονική αρτηρία με παθολογικά ευρήματα στην ομφαλική αρτηρία στο έμβριο δότη. Έρχεται αυτή η μεγάλη μελέτη. Μέχρι τότε χρησιμοποιούσαμε το amniodrainage για να καταπολεμήσουμε αυτό το σύνδρομο. Μας δείχνει όμως ότι δεν είναι σωστή επιλογή. Η επιλογή laser είναι η επιλογή εκλογής για να θεραπεύουμε αυτές τις περιπτώσεις. Ενώ είμαστε στο σημείο όπου προσπαθούμε να αποφασίσουμε ποια μέθοδος είναι καλύτερη, παραδείγματος χάρη η τεχνική Solomon ή η Selective Ablation ή Sequential Selective Ablation. Είμαστε σε ένα στάδιο που μάλλον τίνουμε προς το Sequential Selective Ablation σαν τη μέθοδο εκλογής. Ο πλακούντας είναι η αιτία για όλες αυτές τις καταστάσεις. Ανάλογα με το τι πρόβλημα υπάρχει, εμφανίζεται σύνδρομο TDTS ή εμφανίζεται unequal sharing του πλακούντα, οπότε μιλάμε για εκλεκτική καθυστέρηση της αύξησης, δηλαδή selective fetal growth restriction. Στην περίπτωση αυτή, το ένα μωρό πρέπει να είναι κάτω από τη 10η εκατοστία θέση. Η διαφορά στην ανάπτυξή τους 20-25%, κυρίως όσον αφορά την κοιλιακή περίμετρο, με 20-25% διαφορά, και εμφανίζεται αυτό γύρω στο 20% των περιπτώσεων. Υπάρχει ο type 1, type 2, type 3. Στο type 1 υπάρχει θετικό τελοδιαστολικό κύμα. Στο τύπου 2 είναι μόνιμη η παθολογία, δηλαδή μπορεί να έχουμε είτε μόνιμα reversed είτε μόνιμα αρνητικό τελοδιαστολικό κύμα, ενώ τυπικά στο τύπου 3, που είναι και το πιο δύσκολο, το πιο δύσκολος τύπος selective IUGR στα μονοχωριακά δίδυμα, έχουμε alternating pattern στο τελοδιαστολικό κύμα. Έτσι, ενώ μπορούμε να πούμε ότι η πρόγνωση για το τύπο 1 είναι πολύ καλή, για τις άλλες δύο περιπτώσεις δεν είμαστε τόσο σίγουροι, με τη χειρότερη έκβαση που είναι απρόβλεπτη πιο πολύ να εμφανίζεται στο τύπου 3. Γιατί εκεί μιλάμε για μεγάλες αρτηριοαρτηριακές αναστομώσεις που είναι συνήθως αμφίδρομες. Το πρόβλημα με το TTTS, το πρόβλημα με το Selective Fetal Growth Restriction είναι η θεραπεία. Γιατί συνήθως όταν καλούμαστε να επέμβουμε με λέιζερ στον σάκο του μικρού μωρού, είναι λίγο το αμνιακό, δεν έχουμε υδράμνιο όπως έχουμε στην περίπτωση του TDTS. Συνήθως δεν είναι εμφανή τα όρια και το equator για να ξέρουμε πού θα πάμε, ενώ πολλές φορές ο τύπος και το μέγεθος των αναστομώσεων δεν είναι εμφανές. Υπάρχουν υπότυποι του τύπου 2 και 3, ανάλογα με την με τα ντόπλερ του φλεβόδου σπόρου, οπότε ανάλογα μπορούμε να προβλέψουμε και την πρόγνωση. Στη συνέχεια, μια άλλη επιπλοκή που συμβαίνει είναι το σύνδρομο TAPS, Twin Anemia Polycythemia Sequence. Χαρακτηριστικά στο περιχογράφημα φαίνεται ο πλακούντας του δότη να είναι υπερηχογενής, μάλλον του μωρού που είναι ανεμικό να είναι υπερηχογενής και μεγάλος, ενώ στη μεριά του μωρού που είναι πολυκυταρεμικό να είναι μικρός, όπως φαίνεται αριστερά στη διαφάνεια. Τα μωρά γεννιούνται και γι' αυτό υπάρχουν και με τα γενετικά κριτήρια του συνδρόμου, με μεγάλη διαφορά στο αιματοκρίτη, γύρω στα 8 γραμμάρια ανά δεσιλίτρ, ενώ έχουν πολλά δείκτη ερυθροκύτταρα. Προγενετικά, ποια είναι τα κριτήρια? Η ταχύτητα στη μέση εγκεφαλική αρτηρία είναι πάνω από 1,5 median of the mom στην περίπτωση του δότη, ενώ στην περίπτωση του δέκτη έχουμε μικρή ταχύτητα κάτω από 1 mom. Ανάλογα λοιπόν
με τα χαρακτηριστικά της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας, σταδιοποιούνται τα μωρά αυτά από στάδιο 1 μέχρι στάδιο 5 και ανάλογα με την διαφορά της αιμοσφαιρίνης και με τα γενετικά. Έχει σημασία ποια μέθοδος λέιζερ θα χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση του συνδρόμου? Ναι, οι περισσότερες περιπτώσεις TAP συμβαίνουν μετά από λέιζερ, οπότε έχει παρατηρηθεί ότι όταν η μέθοδος εκλογής λέιζερ είναι η τεχνική Σόλομον, έχουμε πολύ μικρότερα ποσοστά εμφάνισης. Έχει παρατηρηθεί στη βιβλιογραφία τελευταία ότι όταν στο τρίτο τρίμηνο βλέπουμε διαφορά στο αμνιακό υγρό ανάμεσα στα μωρά χωρίς κάτι άλλο, τότε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το TAPS. Ανάλογα με την εβδομάδα κοίησης είναι και διαφορετική η αντιμετώπιση του TAPS. Δηλαδή, πριν τις 28 εβδομάδες μπορούμε να περιμένουμε, ειδικά είναι στάδια 1-2. Στις 28 με 32 αντιμετωπίζουμε... πριν τις 28 εβδομάδες ή περιμένουμε ή αν είναι στάδιο 2 και παραπάνω επεμβαίνουμε με λέιζερ. 28 με 32 εβδομάδες μεταγγίζουμε το μωρό και μετά τις 32 εβδομάδες συνήθως γεννάμε. Πότε δεν συμβαίνει το TAPS? Όταν έχουμε μονοχωριακά μονοαμνιακά δίδυμα, γιατί οι ομφάλοι λόροι είναι πολύ κοντά. Επειδή είναι λίγα τα περιστατικά, υπάρχει αυτό το registry που μπορούν όλοι να στέλνουν τα cases εκεί. Θα αναφερθώ γρήγορα και στο TRAP, δηλαδή στην περίπτωση του καρδιακού διδύμου που είναι εύκολο να εμφανιστεί στο πρώτο τρίμηνο. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την ISUOC, η μέθοδος θεραπείας είναι με interstitial laser να κάνουμε καυτηριασμό των ομφαλικών αγκίων γύρω από την ουροδόχο κύστη, αλλά προσοχή, η μέθοδος αυτή έχει 50% πιθανότητα θανάτου και του άλλου εμβρίου. Αυτός ο αλγόριθμος είναι η τελευταία διαφάνεια, είναι ένας εύκολος τρόπος να διαχωρίσουμε τις διάφορες επιπλοκές. Αν λοιπόν στο περιχογράφημα έχουμε διαφορά στο αμνιακό υγρό, τότε με το ένα να έχει δράμνιο και το σάκο του άλλου να έχει ολιγάμνιο, μιλάμε για TTTS. Αν δεν έχουμε αυτό το έβριμα, προχωράμε και αξιολογούμε τον ντόπλερ της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Αν πληρούνται τα κριτήρια του TAPS, τότε έχουμε TAPS. Αν δεν έχουμε και αυτά τα κριτήρια, προχωράμε και αξιολογούμε το βάρος γέννησης. Αν έχουμε ένα μωρό που είναι πολύ μικρό, κάτω από τη 10η εκατοστία θέση, μιλάμε για IUGR. Και τελειώνω. Σας δείχνω αυτό το υπερηχογράφημα, το οποίο είναι μια περίπτωση η οποία είναι 23 εβδομάδες, που δεν έχουμε πάντα τη μία διάγνωση ή την άλλη, μπορεί να έχουμε και τις τρεις μαζί. Μια περίπτωση που υπάρχει TTTA Stage 1 με Selective IUGR και TAPS μαζί. Σε μια γυναίκα η οποία ήρθε μετά από περίδεση και βλέπετε πώς είναι ο τράχυλος εδώ, είναι εντελώς ανοιχτός. Ευχαριστώ πολύ.